Με πέτρες και βαριοπούλες έσπασαν τζάμια τραπεζών, σκορπίζοντας τον τρόμο σε υπαλλήλους, πελάτες και περαστικούς. Τις σκηνές του πανικού που ακολούθησαν κατέγραψε κάτοικο σε βίντεο ντοκουμέντο. Στο έλεος των κυκλοφόρων βρέθηκε για ακόμα μια φορά το κατά τα άλλα καλά φυλασσόμενο κέντρο της Αθήνας. Το βίντεο ντοκουμέντο που βλέπετε είναι λίγα λεπτά μετά την επίθεση των γνωστών αγνώστων στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα Εξάρχεια. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, μια ομάδα 30 κυκλοφόρων με πέτρες και βαριοπούλες βγήκαν από τα στενά των Εξαρχείων και ανενόχλητοι έκαναν γυαλιά καρφιά την πρόσωψη της τράπεζας, τρομοκρατώντας πελάτες και υπαλλήλους. Σχεδόν ταυτόχρονα μια άλλη ομάδα ατόμων επιτέθηκε στο υποκατάστημα της Eurobank στην οδό Σόλωνος, σπάζοντας τζάμια και καταστρέφοντας το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης της τράπεζας. Και όλα αυτά την ώρα που λίγες δεκάδες μέτρα πιο μακριά βρισκόταν μια δημιουργία των ΜΑΤ που δεν πρόλαβε να επέμβει. Μετά τις δύο καταδρομικές επιθέσεις, οι νεαροί εξαφανίστηκαν στα στενά των Εξαρχείων, αφήνοντας πίσω μια βαριοπούλα και δεκάδες fake βολάν με συνθήματα συμπαράστασης στον 23χρονο φοιτητή που συνελήφθη για ληστεία σε υποκατάστημα του Γκίζη τον Οκτώβριο. Αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δρασών στα στενά των Εξαρχείων. Όμως οι γνωστοί άγνωστοι ευνηδίασαν για ακόμη μια φορά τις αρχές. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, 10 κουκουλοφόροι βγήκαν από το κτίριο της νομικής και κρατώντας βαριοπούλες και μπουκάλια μπύρας γεμάτα με λευκή μπογιά, προκάλεσαν υλικές ζημίες στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο γνωστός Τηρεσίας. Παρά τις έρευνες οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες των τριών επιθέσεων.